ο Άγιος Βασίλης έρχεται στα Ζουζούνια TV Plus. Μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές μόνο με 19 ευρώ και 99 λεπτά το χρόνο. Γεια σου Κανού, καλημέρα! Καλημέρα Λικούργο! Λικούργο, μας έμειναν 5 μέρες για τα Χριστούγεννα! Έχεις κάνει όλες τις προετοιμασίες! Εννοείται Κανού, εγώ δεν θα έχω κάνει προετοιμασίες! Δεν κάνω τίποτα άλλο τόσο καιρό, προετοιμάζομαι! Ναι, αλλά έχεις κάνει τις 3 καλές σου πράξεις των Χριστουγέννων! Τι είπες, 3? Μόνο 3! Για πάρε χαρτί και μολύβια Κανού, σημείωνε! 13 θα σου πω, έχουμε και λέμε! Πρώτον, έφτιαξα καλά μελομακάρονα, βέβαια. Με βοήθησε η γιαγιά η Ακαντούς αυτό. Μπράβο, Λικούργο. Και τι θα τα κάνεις, πού θα τα προσφέρεις? Πού άλλο Ακαντού, στο στομάχι μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεύτερη καλή πράξη. Έφτιαξα καλά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Βέβαια. Και από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όχι μόνο. Το θυμάσαι το delivery ελατό μου. Πού το κάτσε και από εδώ το. Ανά το. Φτάνει πάντα στην ώρα του. Και θα στολίσεις μόνο το σπίτι σου? Τι άλλο να στολίσω, Ακαντού, να πάω στην κεντρική πλατεία της περιοχής εδώ να τη στολίσω κι αυτή. Άμα θες βέβαια, μπορεί να σου χαρίσω 2-3 στολίδια, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Τι εννοούσες? Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Συνεχίζω εγώ με τις καλές μου πράξεις. Λοιπόν, βέβαια. Έπλυνα τα καλά μου ρούχα. Δηλαδή, ποια καλά μου ρούχα? Την καλή μου φόρμα. Ναι, είναι έτοιμη και σιδερωμένη. Και τα παλιά σου ρούχα, τα όχι καλά, τι τα έκανες? Τι τα έκανα, Κατού? Τα έβαλα μέσα στην ντουλάπα. Πού θα τα έχω μπροστά, εδώ, μέσα στα πόδια μου? Αχ, Λικούργο, να σου πω κάτι. Οι καλές πράξεις των Χριστουγέννων δεν έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας, έχουν να κάνουν με τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε και να βοηθάμε τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και τις γιορτές και όλο τον χρόνο. Ακαντού, έχεις δίκιο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Να σου πω, πρέπει να προσφέρω με κάποιο τρόπο. Για βοήθησέ με, εσύ δηλαδή, τι καλές πράξεις έκανες? Θα σου πω. Εγώ για αρχή έφτιαξα χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα οποία πούλησα σε ένα μπαζάρ και τα έσοδα, τα χρήματα δηλαδή που πήραμε από αυτό το μπαζάρ, ήταν για να βοηθήσουμε τα αδέσποτα της γειτονιάς, της περιοχής μας. Δηλαδή, να τους πάρουμε φαγητό, να τους κάνουμε εμβόλια, να τους κάνουμε στήρωση. Ακαντού, αυτή η ιδέα σου ήταν εκπληκτική. Να σου πω, μπορώ κι εγώ να προσφέρω τα δικά μου στολίδια για αυτό το σκοπό? Βέβαια! Και αυτό θα βοηθήσει πολύ τα ζωάκια και θα τα κάνει και πολύ χαρούμενα. Τέλεια! Ωραία! Αυτό θα κάνουμε, Κάντου. Μπράβο μου! Μπράβο σου, δηλαδή. Τι άλλη καλή πράξη έκανες? Για πες. Θα σου πω. Έφτιαξα ένα μεγάλο ταψί με πίτα. Πίτα! Πω! Τι πίτα! Χορτόπιτα! Με χορταράκια από τον μπουστάνι του παππού. Πω! Και την πετυχαίνεις κιόλας! Ναι! Και θα σου πω, την έκοψα σε κομμάτια και τη μοίρασα στους 2 άστεγους ανθρώπους που μένουν στη γειτονιά μας. Κατάλαβα. Ακαντού, να σου πω κάτι. Τα μελομακάρονά μου. Βεβαίως. Μετά την ωραιότατη χορτόπιτά σου, γιατί να μην τους γλυκάνουμε και λίγο τους ανθρώπους. Θα τους προσφέρω τα μελομακάρονά μου. Αυτό θα κάνω. Μπράβο. Όχι, μπράβο, Ακαντού. Να σου πω, τι άλλη καλή πράξη έκανες? Για πες, έχουν πάρει φόρα τώρα. Λοιπόν, θα σου πω. Χάρισα τον παλιό μου υπολογιστή σε μια οικογένεια εδώ δίπλα που τη χρειάζονται τα παιδιά για να κάνουν τα μαθήματά τους. Σωστά! Γιατί τώρα τα παιδιά κάνουν διαδικτυακά μαθήματα. Βέβαια, Κατού. Να σου πω κάτι. Θα δώσω κι εγώ το τάμπλετ μου. Αμέ, το παιδιά το έχουν πιο πολύ ανάγκη. Τέλεια, Κατού. Μπράβο, όχι, μπράβο. Ναι, Λικούργο. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι δεν είναι ανάγκη να προσφέρουμε, μάλλον όχι δεν είναι ανάγκη, δεν προσφέρουμε τη βοήθειά μας μόνο στη διάρκεια των γιορτών, αλλά όλο το χρόνο με τις καλές μας πράξεις. Εννοείται, Κατού. Εννοείται. Όλο το χρόνο θα το κάνω. Κι εγώ, βέβαια, είναι να μην πάρω φόρα. Άμα πάρω φόρα, ποιος με σταματάει μετά?
Να σου πω, τι λες τώρα να πάμε να δούμε τις ζωγραφιές που μας έστειλαν τα παιδιά? Ναι, μισό λεπτό όμως, θέλω πρώτα να πω στους ζουζουνογονείς για το καινούριο group που φτιάξαμε στο Facebook. Ζουζουνογονείς, φτιάξαμε ειδικά για εσάς ένα group στο Facebook, το Ζουζούνια TV Plus. Εκεί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, προτάσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Και όχι μόνο, είπαμε, και τις ζωγραφιές των παιδιών. Λοιπόν, θα μπούμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ναι, μπαίνω αμέσως. Ωραία, λοιπόν, κάτσα να μπω εδώ. Α, έχουμε και λέμε. Η πρώτη ζωγραφιά είναι του φίλου μας του Παναγιώτη και έχει φτιάξει ακαντού το σπίτι μας και εμένα και σένα. Ναι, Λυκούργο, και κοίτα τι ωραία στέκα που φοράω. Είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ακριβώς. Μπράβο, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ζωγραφιά είναι της αδερφής του Παναγιώτη, της Κελίνας, η οποία και εκείνη έχει κάνει ένα πανέμορφο χριστουγεννιάτικο στολισμένο δέντρο και μας λέει κιόλας καλά Χριστούγεννα, Ακαντού και Λυκούργο. Καλά Χριστούγεννα και σε σένα, Κελίνα. Δεν είδες τη λεπτομέρεια ότι έχει κάνει και ένα ουράνιο τόξο? Βέβαια, γιατί το ουράνιο τόξο δεν έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα, πάντα μπορεί να έχει. Ναι, ευχαριστούμε παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη ζωγραφιά του Άγγελου. Ο Άγγελος έχει ζωγραφίσει μια νύχτα. Έτσι, βλέπω πολύ σκοτάδι. Αλλά δεν είναι μια οποιαδήποτε νύχτα. Είναι η νύχτα που ο Άγιος Βασίλης φέρνει τα δώρα με το έλκυθρο. Καταπληκτικό! Νυχτερινή ζωγραφιά! Δεν μας έχουν ξαναστείλει τα παιδιά. Και είναι από πάνω εκεί ο Άγιος Βασίλης πετάει και κάνει χω, 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 έφερα τα δώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Και από τον Άγγελο περνάμε στη Μαρία. Άλλη μια χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά. Είμαστε όλοι σε αυτή τη ζωγραφιά, Λυκούργο, βλέπεις? Πω, ναι! Βλέπω εσένα, βλέπω εμένα, εννοείται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα μας και είναι και η Ζουμπίζου μαζί μας! Ναι, με τον τεράστιο κότσο της και το φιόγκο της! Καταπληκτική ζωγραφιά! Σε ευχαριστούμε, Μαρία! Ωραία! Και τώρα περνάμε στη ζωγραφιά της Ελευθερίας. Η Ελευθερία έχει κάνει ένα αγγελάκι, αλλά έχει και ένα στέμα το αγγελάκι από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραίο. Ναι, είναι το αγγελάκι των Χριστουγέννων. Κρατάει και ένα κεράκι στο χέρι του. Καταπληκτικό. Σε ευχαριστούμε, Ελευθερία. Και πάμε στη ζωγραφιά του Κώστα. Δεν είναι ακριβώς ζωγραφιά αυτή, πρέπει να γίνει από τάμπλετ, από κινητό, από υπολογιστή. Βλέπω έτσι, είναι πιο μοντέρνα, ε. Έχει ευθείες γραμμές. Είναι γραμμικό το σχέδιο. Νομίζω ότι είναι το σπίτι μας, Λυκούργο. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Α, η Ηλιάνα μας έχει στείλει την οικογένεια του Άκατα Μάκατα. Είμαστε όλοι εδώ. Δεν ξέχασε κανένα. Είναι ο παππούς Λυκούργος, η γιαγιά Ακαντού. Είναι ο Ρίγκο, η Μπέτη, η Λέιλα, η Βίβη, η Λόλο. Εννοείται εσύ και εγώ και η Ζουμπιζού. Κανένα δεν ξέχασε. Βέβαια, για να κάνουμε οικογενειακές γιορτές. Μπράβο, Ηλιάνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελευταία ζωγραφιά για σήμερα από τη φίλη μας την Ειρήνη, που είναι εμπνευσμένη από την περιπέτειά μας που μοιράζουμε τα δώρα, Λυκούργο. Πω, θυμάμαι, Ακαντού, θυμάμαι. Και τη λεπτομέρεια ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σε αυτή τη στιγμιότυπο που έχει ζωγραφίσει η φίλη μας η Ειρήνη, τρώω πίτσα, το βλέπεις. Αχ, Λυκούργο, εσύ και το φαγητό έχετε μία μοναδική σχέση. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν μπορούμε να μοιράζουμε δώρα και να τρώμε πίτσα δηλαδή? Μας τα απαγορεύει κανείς? Όχι, βέβαια. Και είναι και ο Ρούντολφ στη ζωγραφιά, γιατί ο Ρούντολφ μας πηγαίνει. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες ζωγραφιές που μας στέλνετε. Μας κάνετε πάντα πολύ χαρούμενους. Ακαντού, να σου πω, εδώ πρέπει να θυμίσουμε και στα παιδιά κάτι άλλο. Ότι στο group του Ζουζούνια TV Plus στο Facebook που λέγαμε και πιο πριν, ναι, σήμερα θα παίξει το δεύτερο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του Άκατα Μάκατα, το οποίο είναι ολοκένουργιο. Να σου πω κάτι, έχω δει το πρώτο την προηγούμενη Κυριακή και περιμένω τώρα να δω τι θα γίνει. Αχ, κι εγώ, και είμαι σίγουρη και τα παιδιά. Παιδιά, μπείτε για να το δείτε. Στις 6 το απόγευμα, μην ξεχαστείτε. 6! Ωραία! Ακαντού, λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα και θέλω να δω το επεισόδιο του Άκατα Μάκατα, δηλαδή, θα σε κλείσω, θα σε αφήσω, εντάξει? Και τα λέμε εμείς πιο μετά. Όχι, Λυκούργο, περίμενε. Πρώτα να ευχηθούμε στα παιδιά χρόνια πολλά για τις γιορτές. Ωχ, έχεις δίκιο. Θα το ξέχναγα κι αυτό. Παιδιά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Με υγεία και όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σας. Καλού. Τώρα που είπες αγαπημένους, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι η αγαπημένη μου. Αχ, Λυκούργο, και εμένα. Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου. Τέλεια. Σου εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά και καλή χρονιά, Ακαντού. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, παιδιά! Χρόνια πολλά! Γεια σε όλους! Γεια! Γεια σας, ζουνάκια μου! Όλα τα χριστουγεννιάτικα επεισόδια ακαταμάκατα αποκλειστικά στο Ζουζούνια TV Plus. Μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κινητά, tablet και τηλεοράσεις.